εδώ σήμερα μαζί μας, από την εμπόλεμη Νάουσα εδώ πίσω μας. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε την βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στο μαθητικό διαγωνισμό «Γίνε νονός της αποκριάς». Ακολουθεί ένα σοου πυροτεχνημάτων και αμέσως μετά ο άνθρωπος που προηγείται η φήμη του από τον ίδιο, Mr. Tony Sfinos. Καλούμε τον Δήμαρχο Νάουσας, κύριο Νικόλα Κουτσογιάννη, και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού, κύριο Σταύρο Βαλσαμίδη, για να προχωρήσουμε στις απονομές των διπλωμάτων των παιδιών που συμμετείχαν. Διαγωνισμού η Μαριέτα Πεντζάκη από το 3ο Δημοτικό Νάουσας. Ένα χειροκρότημα για τη Μαριέτα και για το σλόγγαν της φετινής μας αποκριάς, που είναι ο συνδυασμός «Μια πόλη, ένα δρόμενο, εμπειρία ζωής», μαθητές της 5ης και 6ης τάκτης του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας. Από μένα, να είμαστε γεροί, να περάσουμε όμορφες αποκριές, με κέφι ζωντάνια, να γλεντήσουμε όπως μόνο στην Νάουσα ξέρουμε να το κάνουμε, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ τα παιδιά μας, τα οποία εμπνεύστηκαν το σύνθημα της φετινής αποκριάς και δημιούργησαν με το μυαλό τους, με τη σκέψη τους, με την δημιουργικότητά τους, με τη ζωντάνια τους, ένα σύνθημα το οποίο νομίζω μας εκφράζει όλους. Θα μας πεις ποιο είναι το σύνθημα φέτος? Για το εικαστικό μέρος του διαγωνισμού, η Μαριέτα Μπεντζάκη από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσα. Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κέρδισα στο διαγωνισμό «Νονός της αποκριάς» και ευχόμαι σε όλους σας καλή αποκριά. Για το σλόγγαν το φετινό, το οποίο ήταν μια ομαδική εργασία των μαθητών του 8ου, της 5ης και 6ης, η Σταυρούλα Καλαϊτζή της 5ης τάξης δημοτικού. Η Ευαγγελία Παπαδοπούλου, επίσης μαθήτρια της 5ης τάξης. Η Δέσποινα Κάπα. Εύχομαι καλή αποκριά, με υγεία και χαρά. Ο Χρήστος Φωτιάδης, από την 5η επίσης. Ο Παναγιώτης Κυριακίδης. Ο Χρήστος Βασιλείου. Πες τι ομάδα είσαι, Χρήστο. Ο Ιωάννης Μακρογιώργος, ο οποίος δεν είναι μαζί μας σήμερα, και η Κάτια Θεοδωροπούλου, μαθήτρια της 6ης τάξης. Να σημειώσουμε ότι η Κάτια Θεοδωροπούλου ήταν η νικήτρια του περσινού σλόγγαν, που ήταν «Με πρόσωπο και ψυχή». Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Στήσω, πριν ξεκινήσουμε, όλους τους ανθρώπους, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βαλσαμίδη, όλους τους συνεργάτες μου στο Δήμο, καθώς και τα παιδιά που αποτέλεσαν την ομάδα έργου και οι οποίοι δούλεψαν άοκνα, αφιλοκερδώς, προκειμένου να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαύσουμε μια τόσο δυναμική έναρξη αποκριάς και ταυτόχρονα μέχρι την άλλη Κυριακή και την καθαρά Δευτέρα να έχουμε μια πόλη η οποία είναι έτοιμη να επισκεφτεί τους επισκέπτες που θα θελήσουν να περάσουν μαζί μας και να γιορτάσουν. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, είμαστε δυνατοί και πάμε να διασκεδάσουμε ιερά όλοι μαζί. Να είστε καλά, καλή αποκριά.
Come on, baby. Baby, will you not live?
Oh,
Καλησπέρα! Nessuno mi può criticare nemmeno tu. La verità mi fa male la sola. Per questo una cosa mi piace e la credo. La verità mi fa male da sola. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto una differenza tra lui e te. E così notte, se ho sbagliato un giorno, ora capisco che non vale la pena la verità. Io ti chiedo scusa e sa perché sta di casa qui la mia vicina. Molto molto più di prima io parlerò. Mi compro dalla nessun meglio più. Ed ora in avanti prometto a te, quel che fa con più non farò mai più. Io mi dico di vivere come vuoi. La verità mi fa male da solo. Per questo una cosa mi piace. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te. Ecco sotto te, ecco sotto te. Βρήκα λησπέρα, πείτε μου λίγο κάτι. Εδώ γίνεται το γνωστό καρναβάλι της Νεούσας. Ωραία, θα πω ένα αντρικό τραγούδι τότε, το 16. Πριν η γυναίκα του γλαντή και δεν υπολογίζω, έτσι το βρίσκω το νερό, έτσι το παραμελίζω. Στον χέρι του τσιγάρο, στέλνω χέρι του παιδί. Στον χέρι του τσιγάρο, στέλνω χέρι του παιδί. Αυτό! Λοιπόν, αυτό προς το παρόν, αλλά τώρα μπορείτε να κάνετε χαμούλη γιατί να ακούω ελικόπτερα και έρχεται. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη τώρα, αυτό για Νεούσα δεν είναι έτοιμη ρε. Έτοιμη ρε! Κάτι πάει να γίνει, κάτι πάει να γίνει. Όταν εγώ ου, εσείς α! Το γίνει πρώτη. One, two, three, απόψε το σύγχρο, κοντά μου θα πεις. Με έπαιξε θέλω, με έπαιξε θέλω, εδώ μην αρχείς. Κοντά μου να βρεθείς, όπως και βρέθηκες. Απόψε ρε, για το ψήφασε. Τι φτιάνετε, πού μου είστε, τι φτιάνετε. What are you fixing? Τι έγινε, έβρεξε λίστεριν, λίστεριν. Τα χαρτάκια αυτά λίστεριν, μου ήρθε ένα στο στόμα. Να τα. Για πείτε τι άλλα, έβαλε δροσά, ε. Πώς έχουμε, πιλόου, ζήρο, πιλόου. Το μικρόφωνο είναι πάγωμα. Για πάμε όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη. Ρε παιδιά, το ξεκινήσετε με το βεγγαλικό πολύ νωρίς, ε. Σε ένα μήνα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Γεια σας. Κανείς δεν θα την τράσει. Κανείς. Λοιπόν, επειδή δεν υπήρξε αντίδραση σε δυνατή, θα κάτσουμε εδώ ένα εξάωρο. Κλείστε τις πόρτες, δεν θα φύγει κανείς. Και ασιονίσει.
Και παρόλα αυτά πρέπει να το παραδεχτείτε ότι τώρα ήρθε ο Τόνης και έκανε εξαστεριά. Γουρλίζε. Λέλια. Και non-stop λέει απέναντι. Τέλος πάντων. Α, έχουμε και 11 βαθμούς λέει το φαρμακείο. Ελπίζουμε να λέει αλήθεια το φαρμακείο. Θα ξεκινήσουμε τη βραδιά μας με παραδοσιακή μουσική, με τσαμπούνα και τα ούλη. Πήρετε τσιμπουράκι, εντάξει. Χωρίς γλυκάνισο, επιθέτω. Με γλυκάνισο. Ναι. Η Νάουσα είναι με γλυκάνισος, Χωρίς. Ωραία, λοιπόν. Κάντε ησυχία να ακούσουμε το πρόγραμμα. Θα έχουμε στη συνέχεια πολύ παραδοσιακή μουσική από CD, καλό, πανηγύρι το όποιο live, καλογραμμένο. Μέχρι να έρθει η μουσική τη στιγμή, πάμε ένα τραγουδάκι για εμενώτες. Αγορά σου παλιά, έχω τέπα το βίντεο, σκούπια σκύπια μια λίγα, αγορά σου παλιά. Αγορά σου παλιά, το σεντούκι ανοίχτη, τρέξτε λίγο κύρις, δεν παίρνω δυο φορές. Μασκαράθηκες στολές, παλιά τσίματα όλα, παλιές περγαμιές, παλιά τσίματα όλα, ποτές να ξοφέ, παλιά τσίματα όλα, παίρνα κι από εδώ, κάνει ένα κόπο, πάντα να χαρείς, να μην πιάνω το παγοράζω παλιά. Μασκαράδικες στολές, παλιά τσίματα όλα, παλιές περκαμινές, παλιά τσίματα όλα, ποτές λεξοτρέ, παλιά τσίματα όλα, θέλα για το πω, για μια κόπο, πάντα να κάνεις, να μην κάνω το πω. Αυτό τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί θα τρελαθώ. Το ξέρω ότι είναι λάθος, μα δεν ξέρω πού στο έπαθα αυτό. Είναι μένωσο με το τσιγάκι αυτό. Του φίλου μου είναι κλίμα, ανοίξω λίγη. Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω, δεν θα πρέπει να το μάθω. Σε χάσω το βλέμμα της αυτού που με κάνε τρελό. Και που να προσπαθώ, αν και θα λυπηθώ. Να γυψω πια τη μορφή του πονώ. Για πω με ρί θα ψάξω. Θα ψάξω για να βρω μάτε. Για να λύνω αγαπώ σε κανένα. Σε κανένα να μην ανήκει. Να φύγουνε οι μούξεις στον χώρο να χαρώ. Σε κανένα να μην ανήκει. Να φύγουνε οι μίσους λίγο να χαρώ. Και τώρα προσπαθώ. Για πόμενοι θα ψάξω. Ψάξω να βρω. Δεν σας ακούμε. Να μην αγαπώ. Σε κανένα. Να νίκη. Να φύγουν οι ύψεις. Λίγο να χαρώ. Σε κανένα να μην ανήκει. Να φύγουν οι ύψεις. Λίγο να χαρώ. Σε κανένα να μην ανήκει. Ρεκόρ! Πόσο! Να φύγουνε οι ειδήσεις. Λίγο να χα. Τώρα έξω με εδώ.
Πώς δεν γίνεται τώρα. Τιμωρία ξανά. Με παιδεύεις όλο πέσεις και γελάς. Μου θυμώνεις και δεν θες να μιλάς. Όταν σ' αρέσει ξαφνικά με αγαπάς. Και λίγο της μακοντά σου με κατάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Θα σας εξετάσω ξανά. Προς το τέλος όταν θα είμαστε... Θα σας πω εγώ τι εγώ θα κάνω. Μέχρι όμως να έρθει εκείνη τη στιγμή, επειδή ψοφάτε για μπλα μπλα, το βλέπω στα βλέμματά σας, είσαστε όλοι έτσι. Ακούστε, ιστορία, καθίστε. Πριν πολλά χρόνια, τουλάχιστον... Τόσα... Έφυγα να πάω στην Αμερική κι εγώ να κυνηγήσω την τύχη μου, πιτσιρικάς 15, δηλαδή 15 χρονών. If I speak English, is okay with you? Everybody lower at least, lower at least. Excellent. Που λέτε, έφυγα λοιπόν και ήμουνα στο New York. Μου έδωσε ο παππούλης ένα μικρό κομπόδεμα, έφυγα. Και όταν έφτασα εκεί έκανα πολλές δουλειές. Έπλαινα πιάτο, έκανα τον ταχυδρόμο, μοίραζα γάλατα, τέλος πάντων. Μάζεψα κάποια λεπτουδάκια και είπα Τόνι από μέσα μου. Πρέπει να ανοίξεις your own business, τη δική σου δουλειά. Πράγματι, νίκιασα ένα βέσπα, ένα σκούτερ και πήγα by the coast στην ακρογιαλιά να βρω ένα πολύ καλό αγροτεμάχιο να ανοίξω μια καντίνα να πουλάω σουβλάκι. Τότε το σουβλάκι δεν ήταν πολύ popular, πως το λέμε διάσημο. Ήξερα τι θα πιάσει. Πράγματι, πήρα το σκούρ και όπως πήγαινα καρφωτός με 40 χιλιόμετρα στην παραλία, βλέπω αριστερά μου ένα πολύ ωραίο αγροτεμάχιο που είχε μέσα και πινακίδα, είχε και όνομα. Λεγότανε Φορσάλε. Όπα λέω, μακάρι να πουλιέται. Σταμάτησα τη βέσπα, σε ρελάτη, μη σβήσει. Και πήγαινα προς Towards, πήγαινα δηλαδή προς το αγροτεμάχιο να βγάλω την ταμπέλα, να βάλω το όνομά μου, δηλαδή όποια πωλήθη, να δώσω και ένα καπάρο. Δεν ήταν κανείς όμως μέσα, παρά μοναχά ένα τσικάκι, ένα πολύ όμορφο δηλαδή κορίτσι, δεν είδα πρόσωπο, αλλά είχε σκύψει. Να μαζέψει στα μνακάθη. Όπως μάζευε χορταράκια, όπα λέω, αυτή είναι πανέμορφη, αλλά πρέπει να τη διώξω από το μελλοντικό δικό μου αγροτεμάχιο. Πώς θα γίνει αυτό? Θυμήθηκα τα λόγια του παππούλη που μου είχε πει όταν φιλούσαμε πρόβατα και μάλιστα τη είπα, θυμάμαι σαν να χθες, τη είπα hey! Αυτό. Αυτή γύρισε. Έχουμε παιδάκια. Παιδάκια, κάντε αυτή την κίνηση. Μου είπε, τι θες ρε μαλάκα. Όπα λέω, πατριωτάκι. Ήρθε να μου πάρει το οικόπεδο. Της έκανα νόημα, της είπα, έλα εδώ. Κι όπως ερχότανε κοντά μου, όλο και ομόρφαινε το πρόσωπό της, κάτι σκύρτησε μέσα μου στην περιοχή μεταξύ γονάτου και αφαλού. Κι όπως έπρεπε να take advantage, δηλαδή να εκμεταλλευτώ την κατάσταση, έκανα όπιστα, ανέβηκα πάνω στη βέσπα που ήταν σε ρελαντή και καθώς ερχότανε κοντά, έγινα το κεφάλι μου 46 μοίρες και μέσα από το ντεκρατέ φακό, την αντιμέλητη φράτσα και το αξίριστο πηγούνι, της είπα την ατάκα που όλοι εδώ στην Άουσα πρέπει να μάθετε και να χρησιμοποιείτε από αύριο. Της είπα με νόημα, τσικάκι μου, σε λόσου. Ένα τσικάκι σε δόθηκε και είναι εδώ απόψε, κυρίες και κύριοι, Βαρβάρα Νεμπή. Μιας και βρεθήκαμε εδώ απόψε, οι δυο μας και 5.000 κόσμος, θέλω να σου πω το εξής, ότι δεν σ' αγαπάω πια.
υποθύμησε. Μπάρμπι, ήθελα να σου πω ότι... Όχι, μη, διατασούλες κάνω, πιάστε. Βλέπεις, στην Αμερική που ήμουνα ένα βράδυ με ένα παλικάρι που πλέναμε πιάτα, δεν ήξερα ότι ήταν τέτοιος. Μεθύσαμε, γίναμε στουπί, λιάρα, σάντα, χώμα. Και παντρευτήκαμε σε ένα ξουπνής. Τι να σου πω τώρα, ήμουν μεθυσμένος. Την άλλη μέρα όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί, ήθελα να τον σκοτώσω. Να την σκοτώσω, δεν ξέρω. Σήμερα ήρθε, έμαθε ότι παίζουμε εδώ στην Άουσα, πήρε τα πέδιλα του σκι και κατέβηκε τα 4 πηγάδια. Είναι ο μόνος που τα βρήκε. Αλλά θα την διώξω. Τον διώξω. Αυτό. Πάω γιατί έχει έρθει και εσύ σε παρακαλώ. Μείνε με αλάρμ. Μείνε με αλάρμ και έρχομαι. Τσικάκι.